Γεια σας, είμαι ο Νίκος ο Σαριδάκης από τα Έπιπλα Σαριδάκη. Άμα σας αρέσει το περιεχόμενο μου, κάντε like ή subscribe. Και θέλω να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να φρεσκάρουμε ή τύπου να αγωνίσουμε, να καθαρίσουμε ή όπως θέλετε να το πείτε, το εργαλείο του ξυλουργού, τη λίμα ή τη ράσπα. Ενδεχομένως και του συγκυλουργού, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπουμε από την πολλή χρήση που του κάνουμε, ας πούμε, μια λίμα εδώ έχει κολλήσει, ας πούμε, διάφορα πάνω, έτσι, από τη χρήση την πολλή, και δεν κόβει πια καλά, και θα θέλαμε, ας πούμε, υπολογικές συνθήκες, αυτό δεν καθαρίζει, δεν ακονίζεται εύκολα, ψάχνεις να αγοράσεις κάτι άλλο. Λοιπόν, απλά ορισμένα εργαλεία, ας πούμε, που έχω εγώ παραδοσιακά από τον πατέρα μου, ας πούμε, είναι πολύ καλής ποιότητας, καλές μάρκες που ίσως δεν υπάρχουν και πια, και είναι κρίμα. Παλιότερα υπήρχε κάποιος που τα έκανε αυτή τη δουλειά, πλέον δεν υπάρχει. Και έψαξα και βρήκα έναν πολύ ωραίο τρόπο που πιάνει και θα σας το πω. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα υλικά και μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε από ένα σούπερ μάρκετ το κυτρικό οξύ, νομίζω το λέμε, το ξινό, που είναι σε φακελάκι, σε σκόνη. Και άλλο ένα φακελάκι μαγειρικής σόδας. Λοιπόν, μέσα σε, πρέπει να βρούμε ένα δοχείο που να χωράει μια λίμα ή μια ράσπα. Είναι σε διάφορα μεγέθη. Εγώ το έχω κάνει αυτό εδώ τώρα. Έχω βρει μια σωλήνα από υδραυλικά και έχω βάλει μια τάπα από κάτω να μην φεύγει το υγρό, το νερό. Και τι κάνουμε. Βάζουμε νερό μέσα στη σωλήνα μας και ρίχνουμε μέσα το ξινό. Το κυτρικό οξύ. Λοιπόν. Αυτό θα δούμε κάνει φυσαλίδες. Έτσι. Κάνει φυσαλίδες μέσα και το αφήνουμε τουλάχιστον ένα 24ωρο μέσα στο υγρό αυτό. Μετά, μόλις το βγάλουμε, το ξεπλένουμε το εργαλείο μας με νερό, αδειάζουμε το υγρό, καθαρίζουμε τη σωλήνα, βάζουμε πάλι νερό και βάζουμε μέσα τη μαγειρική σόδα. Επειδή η αντίδραση, ας πούμε, του ξινού είναι οξύ αυτό, και συνεχίζει και δουλεύει έπειτα λίγο με τη σόδα, τη μαγειρική, σταματάει η αντίδραση τελείως πάνω στο εργαλείο μας και μπορούμε να το καθαρίσουμε μετά με σειρματόβουρτσα, λίγο να φεύγουν πολύ εύκολα μετά οι βρωμιές, και να το ξεκλίνουμε ξανά και να το αφήσουμε να στεγνώσει καλά και να το χρησιμοποιήσουμε. Δείτε πώς έγινε λοιπόν μία λίμα μετά από αυτή τη διαδικασία. Εδώ το δούλεψα λίγο, εντάξει. Έχει καθαρίσει τελείως και κόβει καλύτερα. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να συντηρούμε αυτά τα εργαλεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Νίκος Σαριδάκης από τα Έπιπλα Σαριδάκη. Άμα σας αρέσει το περιεχόμενό μου και το βίντεό μου, κάντε like ή subscribe. Γεια σας.